Η εκπαίδευση ξεκινάει η μάνα, όταν έχει την ομάδα της. Και μετά ο εκτροφέας το πάει σιγά σιγά και όταν ο σκύλος έρχεται 3 μηνών στα χέρια του ιδιοκτήτη πρέπει να παίρνει κάποιες συμβουλές από τον εκπαιδευτή και να μπορέσει να τις υλοποιήσει στη βασική υπαγωγή, στη βασική εκπαίδευση. Γερμανικού ποιμενικού διαφέρον από τα άλλα ζώα, γιατί είναι ένα σκύλος ο οποίος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 150 χρόνια δίπλα στον άνθρωπο για σκοπούς του ανθρώπου, όπως είναι η εργασία, όπως είναι η φύλαξη. Είναι ένας έξυπνος ουσιαστικά σκύλος ο οποίος μας βοηθάει σε όλες αυτές τις λειτουργίες που τον θέλουμε δίπλα μας.